τελευταίας μισής ώρας που στείλατε, όσα δεν προλάβουμε να κάνουμε απόψε, έχει δεσμευθεί ήδη ο Υπουργός ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου θα τα απαντήσουν και θα αναρτηθούν οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και στο ενικός.gr. Τώρα, στην παραγωγή. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας για όσα ακούσατε από το Γενικό Γραμματέα της ΟΛΜΕ και τον Πρόεδρο της ΔΟΕ. Είναι προφανές ότι είμαστε από την ίδια πλευρά. Και με τους καθηγητές. Με όλους είστε από την ίδια πλευρά. Όχι, ακούστε. Αυτό καταλαβαίνω από την αρχή, αυτό γιατί μου λέτε. Διότι έχουμε κληρονομήσει προβλήματα που καλούμαστε ως κυβέρνηση με ένα προγραμματισμό σταδιακά να τα αντιμετωπίσουμε. Στο πλαίσιο, επαναλαμβάνω, των γενικότερων δυσκολιών. Το πρόβλημα της αδιοριστίας δεν το δημιουργήσαμε εμείς. Το πρόβλημα της μείωσης των εκπαιδευτικών δεν το δημιουργήσαμε εμείς. Και το σημαντικότερο, από το 1981 μέχρι πέρσι έχουν αξιοποιηθεί, υπήρχε ένας καταιγισμός χρηματοδότησης από 6 κοινοτικά πλαίσια. Παρ' όλα αυτά έχουμε, όπως βλέπετε, μεγάλα προβλήματα στην εκπαίδευση. Γι' αυτά κάποιοι ευθύνονται πολιτικά. Θα μου πείτε τι ενδιαφέρει σήμερα κάποιον αν τα λεφτά δεν αξιοποιήθηκαν σωστά. Σημασία έχει τι γίνεται από εδώ και ως το εξής. Σωστό. Μα και οι διαπιστώσεις, από ό,τι κατάλαβα, συμφωνείτε με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα σε επίπεδο διαπιστώσεων. Ναι. Το θέμα είναι ότι εσείς, επειδή είστε υπουργός, πρέπει να δώσετε τις λύσεις. Δίδουμε και λύσεις. Όχι, θα δώσουμε, αρχίζουμε να δίνουμε. Ανέφερα νωρίτερα ότι φέτος, σε συνθήκες σκληρής δημοσιονομικής λιτότητας, θα πάρουμε 3.792 αναπληρωτές περισσότερες από πέρσι. Δηλαδή θα πάρουμε 22.261 αναπληρωτές, έναν 18.469 πέρσι. Θα είναι περίπου διπλάσιοι οι προληφθέντες στον χώρο της ειδικής αγωγής, που ανέφερα νωρίτερα την ευαισθησία που υπάρχει στο ζήτημα αυτό, σε σχέση με πέρσι. Σήμερα που συζητούμε, ανακοινώθηκαν 236 προσλήψεις δασκάλων και νηπιαγωγών με προτεραιότητα την επαρχία, Κρήτη, Λέσβος, Κυκλάδες. Πάντως, επίσης, εδώ οι αναπληρωτές τους θα πραγματοποιηθούν άλλες 500 προσλήψεις καθηγητών για την επαρχία. Οι αναπληρωτές τους, οποίους προσλάβατε, μου στέλνουν τώρα μήνυμα, οι νέοι αυτοί τώρα που προσλήφθηκαν τώρα, ότι ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Άργησε, λέει, που άργησε ένα μήνα να μας πάρει το Υπουργείο, Οκτώβρης βγήκε και τώρα κάνουν λόγο για πληρωμές στα μέσα Νοέμβρη. Και εμείς ήδη έχουμε ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για έξοδα μετακίνησης, εγκατάστασης στις περιοχές που μας κάλεσαν. Η συγκεκριμένη εδώ εκπαιδευτικός μου γράφει ότι έχω ήδη ξοδέψει 2 μισθούς πριν τους πάρω για να εγκατασταθώ εκεί που με έστειλε το Υπουργείο. Έχει τα δίκια της. Όχι, δεν έχουμε πληρώσει, αλλά ότι ο αναπληρωτής, ο οποίος αναγκάζεται... Όχι, θα το βρούνε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Όχι απλώς να αναγνωρίζουμε δίκαια, αλλά να το βρούνε κιόλας. Και γι' αυτό είναι θέμα πολιτικής δέσμευσης ότι η εκπαίδευση, όπως και η υγεία, όπως και η δημόσια διοίκηση, είναι προτεραιότητες για την κυβέρνηση, προκειμένου η χώρα σιγά σιγά να βγαίνει από την κρίση και να δημιουργείται μια προοπτική ανάπτυξη. Κύριε Υπουργέ, πάντως το μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο, επειδή έχει εκτενή αναφορά στην παιδεία, εμείς έχουμε πέσει με τα δημοσιονομικά, αλλά έχει εκτενή αναφορά στην παιδεία. Δεν έχει εκτενή. Εκτενέστατη. Δύο θέματα. Λέει διαφορετικά πράγματα από ό,τι εσείς λέτε τώρα. Και διαβάζω. Λέει, δικότερα, οι αρχές δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού, καθώς και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΣΑ το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018. Ποιες θα τα ξέρετε. Αναζήτησα λοιπόν στο διαδίκτυο για να δω ποιες είναι αυτές οι πρακτικές και λέει, ας πούμε, ότι ο ΟΣΑ στην έκθεση του Education at a Glance του 2014, την τελευταία δηλαδή, λέει ότι στα δημοτικά οι δάσκαλοι διδάσκουν κατά μέσο όρο στον ΟΣΑ 782 ώρες το χρόνο. Στην Ελλάδα οι ώρες διδασκαλίας είναι 570. Στα γυμνάσια οι καθηγητές διδάσκουν κατά μέσο όρο 694 ώρες το χρόνο. Στην Ελλάδα είναι στην προτελευταία θέση με 415 ώρες. Προφανώς λοιπόν αυτό που λέει το μνημόνιο είναι ότι πρέπει να αυξήσετε τις ώρες διδασκαλίας των καθηγητών και των δασκάλων. Να σας απαντήσω. Υπάρχει μια παρανόηση. Και σίγουρα λιγότερα χρήματα, όχι περισσότερα. Υπάρχει μια παρανόηση. Τα στοιχεία που αναφέρετε δεν περιλαμβάνουν μέσα τις εξετάσεις. Είναι μόνο οι ώρες διδασκαλίας. Πάντως αυτά χρησιμοποιώ σαν. Ξέρω. Τα στοιχεία τα έχουμε όλα. Και η ιδιομορφία στην Ελλάδα, που δεν αφορά μόνο τους καθηγητές, αφορά κυρίως μαθητές, είναι ότι έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που καταναλώνει μεγάλο μέρος της χρονιάς σε εξετάσεις. Αν αυτό αξιοποιηθεί καταλήλως, που σημαίνει μια αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, νέες εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές, τότε θα δείτε ότι
οι εκπαιδευτικοί τις ώρες που δουλεύουν. Δεν είναι το αλλαγή συστήματος. Είναι το περιορισμό των εξετάσεων. Ακριβώς. Το αναγγέλλεται δηλαδή τώρα αλλαγή του συστήματος. Συνολικά των εξετάσεων μέσα στην τάξη. Με τι χρονοδιάγραμμα, πότε θα το κάνετε αυτό? Αυτό δεν είναι θέμα, θα γίνει αύριο, είναι θέμα μελέτης. Γι' αυτό έχουμε εξαγγείλει και έναν δημόσιο εθνικό και κοινωνικό διάλογο. Θα πάρουν μέρος όλοι οι φορείς, όχι μόνο οι φορείς όμως, θα πάρουν μέρος και πολίτες. Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Δεν πρέπει να εκνευριαστεί κανείς το αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως, βέβαια, αυτό λέω. Διότι τα στοιχεία που αναφέρεται του ΟΣΑ τα έχω διαβάσει κι εγώ, αλλά έχουν την ιδιομορφία αυτή που σας ανέφερα. Άρα δεσμεύεστε ότι δεν θα αυξήσετε τις ώρες διδασκαλίας, ούτε θα αυξήσετε τον αριθμό των παιδιών ανά τμήμα. Ούτε θα αυξηθεί, ούτε θα μειωθεί το ωράριο των εκπαιδευτικών. Αυτό είναι μια δέσμευση. Ρώτησε κάτι ο κ. Χατζηνικολάου νωρίτερα. Και θέλω να σας πω ότι με βάση το μέσο όρο. Γιατί μιλάτε για βέλτιστες πρακτικές, όχι εσείς, ΟΣΑ. Το μνημόνιο. Είμαστε στις βέλτιστες πρακτικές. Είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε ούτε κάτω ούτε πάνω στον αριθμό των ωρών διδασκαλίας στη χώρα μας. Όσον αφορά τώρα τον αριθμό, την αναλογία μαθητών και δασκάλων. Διάβασα τις προάλλες και μια ανακοίνωση βγάλει ο κύριος Μάνος. Ναι, την έχω εδώ. Λέει απλώς για να την πούμε και στους τηλεθεατές. Ο κύριος Μάνος σε μια ανάρτησή του στο Facebook λέει ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα σε 1.000 μαθητές αναλογούν 106,4 δάσκαλοι, όταν στη Γαλλία είναι 52,9, στη Γερμανία 62,5 και στην Ολλανδία 63,3. Ναι. Θέλοντας να δείξει ότι είναι πολύ κακή κατανομή, λέει ο κύριος Μάνος, των καθηγητών και δεν χρειάζονται οι προσλήψεις που εσείς λέτε. Αυτό το είπε, λέγοντας θα του φέκιζα τον κύριο Φίλη, είπε, επειδή προσέλαβε 2.000. Ήταν σε άλλη ανάρτηση, μάλλον. Ναι. Ήταν μόνο αυτό. Το είπε, δεν το είπε σοβαρό άνθρωπος, το είπε. Αστειευόμενος. Κοιτάξτε, η Ελλάδα δυστυχώς ή ευτυχώς έχει ένα ανάγλυφο μορφολογίας που δεν είναι το ανάγλυφο της Γαλλίας. Δεν είναι μια πεδιάδα. Έχει πολλά νησιά. Έχει πολλά δυσπρόσιτα μέρη. Και είναι αναγκασμένο το εκπαιδευτικό σύστημα να καλύπτει ανάγκες ακόμα και σε δύο παιδιά σε ένα νησάκι ακριτικό. Με δάσκαλο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, με είχε πάρει τηλέφωνο ένας περιφερειάρχης και μου είπε στο τάδε χωριό, στην Παλαιοκατούνα, που είναι 10-15 χιλιόμετρα από μια Κωμόπολη. Και ήταν πέντε παιδιά γυμνάσιο. Και που δεν πήγε φέτος ο εκπαιδευτικός που πήγαινε τόσα χρόνια, έφυγε. Πήρε μετάθεση για αλλού. Αλλά εκτός αυτού, μπορείς να στείλεις εκεί δάσκαλο ή καθηγητή, πόσους καθηγητές στο γυμνάσιο θα στείλεις εκεί για πέντε παιδιά. Ή πρέπει να κάνει μια σύμπτυξη, να πάει είναι κοντά, να πάει δίπλα και να εξασφαλίσει την μεταβασή του. Να βρει και μεταφορικά να πάνε. Τα μεταφορικά, βεβαίως, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό το κάνουμε. Αλλά όμως υπάρχουν περιοχές που δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί αν είναι 40 χιλιόμετρα μακριά από το πλησιέστερο σχολείο, πώς να πάει το παιδί εκεί. Άρα, επ' αυτού θέλω να πω. Ο σας και ο κύριος Κουράκης τον Αύγουστο ουσιαστικά διέλυαν σχολεία που είχαν προέλθει από συνενώσεις και τα ξανά έκαναν αυτόνομα. Σε πάρα πολλές περιοχές. Όπου δεν μπορούσε να λειτουργήσει σχολείο, βεβαίως, έχετε δίκιο. Και ήταν και λίγο για προεκλογικούς λόγους αυτό. Δεν ήταν τώρα στη φτιότιδα ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν να πάνε από ένα χωριό στο άλλο. Στην Ελλάδα έχουμε άλλη μορφολογία του εδάφους που αναγκάζει να έχουμε μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών. Θα μου πείτε, αυτό μόνο είναι. Ανέφερα και νωρίτερα. Υπάρχουν και προβλήματα υπηρεσιακών μεταβολών. Δεν το κρύβω. Υπάρχουν και προβλήματα που χρειάζεται μια εκλογήκευση του τρόπου κατανομής του διδακτικού προσωπικού. Καμία αντίρρηση. Αλλά μην υποτιμάτε την ιδιομορφία του νησιωτικού συμπλέγματος. Για τις υποδομές που ρώτησε ο κ. Χατζηνικολάου νωρίτερα και απάντηση δεν πήρε. Υπάρχουν και σήμερα, άκουσα εγώ παιδιά που διαδήλωσαν, που έλεγαν ότι βάζουν από την τσέπη τους χρήματα για τα σαπούνια, για χαρτιά υγείας, τουαλέτες και όλα αυτά τα πράγματα. Για το, αυτό που είπατε. Λέτε, δεν ισχύουν μόνο στα σχολεία, ισχύουν και στα πανεπιστήμια. Ναι, θα απαντήσω. Μου στέλνουν μηνύματα, για παράδειγμα, από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, ότι τα είδη υγιεινής τα αγοράζουν μόνοι τους οι φοιτητές. Να σας απαντήσω. Εννοείται στις εστίες. Ναι, ναι. Να σας απαντήσω. Το θέμα της θέρμανσης και της λειτουργίας του σχολείου σε αυτά τα βασικά είδη είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Η κυβέρνηση. Και η σημερινή και οι προηγούμενες, αλλά και η σημερινή εγκαίρως, έχει στείλει ένα ποσό μερικών δεκάδων εκατομμυρίων για να καλυφθούν τα πρώτα μεγάλα έξοδα που είναι για την προμήθεια καυσίμων, για την θέρμανση. Άρα τα λεφτά χάθηκαν κάπου στην πορεία? Όχι, όχι. Προφανώς οι Δήμοι, μέσα με τα προβλήματα που έχουν, δεν μπορούν να συμπληρώσουν αυτά τα κονδύλια. Αλλά δεν είπε για την Αθήνα ήδη, κ. Χατζηνικολάου. Μα απήντησα ότι τα χρήματα εδώ και 15 μέρες έχουν εκταμιευθεί
και έχουν πάει στους Δήμους για τις λεγόμενες σχολικές επιτροπές από το Υπουργείο Συντονισμού. Είναι κοινή απόφαση Υπουργείου Συντονισμού και Υπουργείου, και Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Παιδείας. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλω να σπρώξω πουθενά την ευθύνη. Το πρόβλημα της λιτότητας είναι πρόβλημα το οποίο ακουμπά όλους τους δημόσιους θεσμούς και όλες τις οικογένειες. Πάμε στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τον Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Καλησπέρα κύριε Καραμπίνη, τον κύριο Αθανάσιο Καραμπίνη. Κύριε Πρίτανη, θέλω να μας παρουσιάσετε την κατάσταση που επικρατεί στο δικό σας πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Να μας πείτε τι γίνεται με... Παρακαλώ. Να μου επιτρέψετε μόνο ένα σχόλιο. Βεβαίως. Άκουσα και είναι σωστό όπως είπε ο Υπουργός ότι με τα μνημονιακή εποχή έχουν μειωθεί στην εκπαίδευση ουσιαστικά.